Το ηλεκτρονικό αμαξίδιο που βλέπετε μέχρι πρότινος εξυπηρετούσε τις ανάγκες ενός κινητικά ανάπηρου από την Ηλία. Πριν λίγες ημέρες δωρίστηκε στο γραφείο εθελοντισμού του Δήμου Πύργου και από εκεί, συνεχίζοντας το έργο που επιτελείται σε θέματα αλληλεγγύης και ανθρωπισμού, προσφέρθηκε για να καλύψει τις ανάγκες του Σωματείου Παραπληγικών και Κινητικά Ανάπηρων Νομού Ηλίας. Θέλουμε να πούμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην οικογένεια του κύριου Παπαχριστόπουλου Ιωάννη και στον κύριο Κώστα Κυριακόπουλο, που είναι δύο άνθρωποι που μας δώρησαν το ηλεκτρικό αναπηρικό καροτσάκι στο Γραφείο Εθελοντισμού και στο Δήμο Πύργου. Και εμείς με τη σειρά μας το προσφέρουμε στο Σωματείο Παραπληγικών, που είμαστε πάντα δίπλα τους. Ούτως ή άλλως ο Δήμος και το Γραφείο Εθελοντισμού προσπαθούμε όσο μπορούμε να κάνουμε κοινωνική πολιτική, γιατί η κοινωνική πολιτική και η κοινωνική αλληλεγγύη είναι ένα πράγμα το οποίο τη σήμερα ημέρα στην Ελλάδα χρειάζεται. Να ευχαριστήσουμε από τη μεριά μας την αποδοχή αυτής της δωρεάς, που σίγουρα θα πιάσει τόπο. Για άλλη μια φορά αποδεικνύεται ότι οι άνθρωποι που έχουμε επιλέξει, και μιλάμε για την εθελοντική ομάδα του Δήμου Πύργου, είναι κατά πρώτον άνθρωποι, φίλοι μας, και γίνεται μια πολύ καλή δουλειά που μας κάνει περήφανος σαν Ηλίους. Η παράδοση του οχήματος έγινε στα γραφεία του Σωματείου, με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να ευχαριστούν θερμά τόσο τον Δήμαρχο Τάκη Αντωνακόπουλο και τους συνεργάτες του, όσο και τις οικογένειες που έκαναν την αρχική δωρεά ως προσφορά αγάπης σε αυτούς που έχουν πραγματικά ανάγκη. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι έχουν βραβευτεί Πανελλήνια. Αυτό μας δίνει δύναμη, γιατί ξέρουμε ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι δίπλα μας που μας στηρίζουν, ώστε να συνεχίσουμε αυτό που κάνουμε εμείς, να προσφέρουμε όλοι μαζί λίγο παραπάνω στην ποιότητα ζωής των ατόμων με αναπηρία. Έχουμε μια άψογη συνεργασία με τον άμεσο σύμβουλο του Δημάρχου, τον κύριο Γιώργο Παπανικολόπουλο, και με όλα τα παιδιά εδώ. Οπότε προσφέρουμε αυτό το καροτσάκι για κάποιον άνθρωπο που το έχει ανάγκη. Μάλιστα, ο Δήμος Πύργου, συνεχίζοντας την κοινωνική του δράση και πολιτική, μέσω ειδικού προγράμματος του ΑΕΔ, κατάφερε και προσέλαβε για 2 χρόνια στο Λάτσιο Δημοτικό Μέγαρο άτομα με κινητικά προβλήματα και αναπηρίες. Εμείς είμαστε πάντα δίπλα στα άτομα με ειδικές ανάγκες. Προσπαθούμε για το καλύτερο. Αυτή είναι και η εντολή του Δημάρχου, και αυτό κάνει και ο Δήμαρχος σε κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προσφέρει στο Σωματείο. Ήδη έχουμε στο Δήμο πάρει και άτομα με ειδικές ανάγκες, με ένα πρόγραμμα του ΑΕΔ για 2 χρόνια.